Θέλω να εστιάσω συγκεκριμένα σε αυτά που συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα συζητηθούν στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες και θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν, γιατί ειδικά όσον αφορά το νομικό κομμάτι, νομίζω είναι ξεκάθαρο και συμφωνούμε σχεδόν ταυτόχρονα με τις απόψεις του UNHCR όσον αφορά τη νομιμότητα. Θα αναφέρω 3-4 πράγματα και τι νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ίσως τη δευτερολογία για να μην πάρω και πάρα πολύ χρόνο. Καταρχάς, το ένα ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή τη συμφωνία ή τους όρους συμφωνίας όπως είναι στο τραπέζι, είναι το ανθρώπινο, το πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν αντιμετωπίζονται ανθρώπινα, αντιμετωπίζονται σχεδόν σαν εμπορεύματα. Ανταλλάσσεται ένας προς έναν για κάποιον άλλον, ανταλλάσσεται κάποιος ή κάποια που έκανε ήδη το επικίνδυνο ταξίδι να περάσει τα νερά του Αιγαίου, κατάφερε να το κάνει και θα πρέπει να ανταλλαχθεί και να επιστρέψει στην Τουρκία. Και αγνοεί εντελώς μα εντελώς τους ίδιους ανθρώπους που είναι το επίκεντρο, που θα έπρεπε μάλλον να είναι το επίκεντρο της κρίσης, τους πρόσφυγες που απλά προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους και τους μετανάστες φυσικά, γιατί ξέρετε, πρόσφυγες και μετανάστες στις ίδιες βάρκες πνίγονται δυστυχώς, ανεξαρτήτως από τη νομική τους υπόσταση ή οτιδήποτε τους αποδοθεί αργότερα ή νωρίτερα. Άρα, καταρχάς, δεν είναι ανθρώπινο υπ' αυτή την έννοια. Και φυσικά θέτει προϋποθέσεις με την κατάσταση που δεν είναι νόμες, δεν είναι δίκες σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να βάζουμε προϋποθέσεις με την κατάσταση και κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο φυσικά έχει να κάνει με την Τουρκία ως ασφαλή χώρα επιστροφής ή όπως θέλουμε να το πούμε. Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα με τη γενικότερη χρήση χωρών ως ασφαλών χωρών, αλλά ειδικότερα για την Τουρκία, αν και όντως έχει κάνει αρκετά όσον αφορά τη προσφυγική κρίση, ειδικά με τους Σύριους. Εκατομμύρια άνθρωποι μένουν εκεί και θα χρειαστεί και χρειάζεται μάλλον ακόμα τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας γι' αυτό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την Τουρκία ασφαλή χώρα επιστροφής προσφύγων. Οι πρόσφυγες αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στην Τουρκία. Υπάρχει ένα προσωρινό καθεστώς προστασίας για τους Σύριους, για τους Σύριους πρόσφυγες, το οποίο δεν είναι στο ίδιο επίπεδο για τους υπόλοιπους πρόσφυγες, και ξέρετε, υπάρχουν πρόσφυγες όχι μόνο από τη Συρία, υπάρχουν από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ, από πολλές άλλες χώρες. Και φυσικά υπάρχει και αυτή η μη πλήρη συμμόρφωση, η αποστασιοποίηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση Γενέβης όσον αφορά τους μη Ευρωπαίους πρόσφυγες κτλ. Άρα, σε καμία περίπτωση η Τουρκία δεν αποτελεί ασφαλή χώρα επιστροφής. Μάλιστα, όταν ξέρουμε, όταν εμείς έχουμε δει και έχουμε ντοκουμέντα και έχουμε μαρτυρίες για περιπτώσεις όπου και Σύριοι πρόσφυγες και μάλιστα με βία έχουν επιστραφεί στη Συρία από τις τουρκικές αρχές. Άρα δεν υπάρχει καμία εγγύηση, τόσο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα λάβουν το επίπεδο της προστασίας που δικαιούνται και έχουν απόλυτη ανάγκη, και ότι ακόμα χειρότερα δεν θα βρεθούν πίσω στη χώρα από την οποία διέφυγαν, πίσω στον κίνδυνο από τον οποίο διέφυγαν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Αυτή η συμφωνία επίσης δεν θα αποθαρρύνει, αν από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και ένας από τους σκοπούς της συμφωνίας, τους διακινητές και όλο αυτό το εμπόριο της ελπίδας και της απόγνωσης που γίνεται. Δεν βλέπουμε πώς μπορεί αυτό το σχέδιο να αποθαρρύνει ανθρώπους που δεν θα βρουν την προστασία στις γειτονικές χώρες, στην Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία, που όντως παίρνουν σίγουρα δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης. Και απλά αυτοί οι άνθρωποι απλά θα ψάξουν να βρουν νέες διόδους, νέα περάσματα προς την Ευρώπη, που σίγουρα έχει αποδειχτεί, όσο περισσότερα εμπόδια βάζει κανείς αυτούς τους ανθρώπους, θα είναι και πιο επικίνδυνα και θα κοστίζουν και περισσότερες ζωές. Άρα, ο σκοπός της συμφωνίας, αν είναι να πατάξει τη διακίνηση, δεν θα επιτευχθεί. Ένας είναι ο τρόπος να γίνει αυτό, είναι να κοπεί η ανάγκη, ο ομφάλιος λόρος, αυτό που συνδέει αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που τους αναγκάζει να πάνε να δώσουν τα λίγα ή και περισσότερα ό,τι χρήματα τους έχουν απομείνει τέλος πάντων σε εγκληματικά δίκτυα, αντί να τα ξοδέψουν για να ξαναχτίσουν τις ζωές τους και τις ζωές των παιδιών τους, να τους προσφέρουν μόρφωση κτλ. Όσο δεν υπάρχουν νόμιμες και ασφαλείς δίωδοι πραγματικές για αυτούς τους ανθρώπους να ψάξουν και να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη, θα υπάρχουν δυστυχώς και διακινητές. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και αστυνόμευση, αυτό το κομμάτι της επιχείρησης εναντίον διακινητών, αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε στα κατάματα και χωρίς υπεκφυγές το κύριο λόγο που αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να πάνε στους διακινητές, δεν θα κάνουμε τίποτα. Επίσης, η συμφωνία ή τέλος πάντων τα κομμάτια όπως τα ξέρουμε δεν λέει κάτι ουσιαστικό όσον αφορά τους ανθρώπους που είναι ήδη στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ήδη σε πολύ άσχημες συνθήκες, στην Ιδωμένη ή κάπου αλλού. Δεν υπάρχει ένα ουσιαστικό και συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους.
Και μιλάμε για πρόσβαση σίγουρα στην προστασία, σε συστήματα ασύλου που θα πρέπει να έχουν, αλλά και στις βασικές ανάγκες, στις βασικές ανάγκες υποδοχής, να μην κρυώνουν, να μην παγώνουν, να μην είναι τα παιδιά τους στη λάσπη και εκτεθειμένοι και εκτεθειμένα στο κρύο. Και όλα αυτά που βλέπουμε και στην Ιδωμένη, αλλά και στον Πειραιά και σε άλλες δομές που σχεδιάζονται ή είναι ήδη μάλλον λειτουργικές για αυτούς. Άρα, αν δεν αντιμετωπιστεί και αυτό το κομμάτι με μια άμεση και επίγουσα δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως, στήριξη της Ελλάδας ως προς αυτό το κομμάτι, ούτε αυτό το κομμάτι θα λυθεί και αυτή η συμφωνία όπως την ξέρουμε ακριβώς, ακόμα και αν υπάρχει κάποια διακήρυξη, θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη, γιατί υπόθηκε και πριν, μπορώ να αναφέρω και εγώ κάποια πράγματα, ακόμα και τα θετικά βήματα που είχαν γίνει στο παρελθόν αφορικά με τις αποφάσεις δεν έχουν τηρηθεί, αν και γενικότερα, συνολικότερα η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν ντροπιαστική, θα έλεγα. Επίσης, η συμφωνία όπως είναι στο τραπέζι παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την εξατομικευμένη εξέταση των αιτημάτων των ετούντων άσυλο. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος μαζικής επιστροφής ανθρώπων στην Τουρκία, χωρίς ακριβώς να εξετάζεται το αίτημά τους. Αυτές οι λογικές απελάσεις δεν συνάδουν με καμία νομιμότητα. Η όλη συμφωνία έχει και νομικά και ηθικά κενά. Και σίγουρα δεν θα θέλουμε να το δούμε. Αλλά πέρα από αυτό το κομμάτι, πέρα από το κομμάτι το ότι θα επιστραφούν άνθρωποι πίσω χωρίς διαδικασίες κτλ., ο μεγάλος κίνδυνος που νομίζω υπάρχει εδώ είναι ότι θα υπάρξει μια σοβαρή υποβάθμιση ενός συστήματος ασύλου, μια συστήματος προστασίας που θα έχει αποτελέσματα, αρνητικά αποτελέσματα και εκτός Ευρώπης. Δηλαδή, όταν έχεις μια χώρα, μια κοινότητα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ένα ανεπτυγμένο σύστημα προστασίας, που έχει νομικές εγγύησεις και αυτά μέσα σε μία νύχτα σχεδόν, υπερβάλλω, σε ένα πολύ σύντομο διάστημα αυτά απλά μπαίνουν κάτω από το χαλί και κρύβονται, σίγουρα αυτό θα έχει επιπτώσεις πολιτικές αλλά ίσως και νομικές σε διεθνές επίπεδο. Και νομίζω είναι ευθύνη όλων, ως πολίτες, ως πολιτικοί, ως ηγετών, να μην το επιτρέψουμε να γίνει και σίγουρα μην το επιτρέψουμε να γίνει κατά τη διάρκεια της δικιάς μας παρουσίας, ενώ ως ακτιβιστών, πολιτικών, νομικών και οτιδήποτε άλλο. Νομίζω θα το φέρουμε βαρέως και είναι από αυτά τα χτυπήματα και αυτά τα ψωγυρίσματα που πολύ δύσκολα και με πάρα πολύ κόπο ανατρέπονται. Πρόοδος στο ζήτημα μπορεί να πάρει 30 και 20 και 30 και 40 χρόνια για να επιτευχθεί, αλλά δυστυχώς η παρέκκληση και η οπισθοδρόμηση παίρνει πολύ πολύ λιγότερο και είναι ίσως ακόμα πιο δύσκολο να ακληθεί. Οι προτινόμενες αλλαγές που ακούμε, ή τέλος πάντων αυτό που συζητείτε τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κτλ., όσο καταλαβαίνουμε, είναι ένα φιλοσικής. Δεν πρόκειται να αλλάξουν, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι ακούμε, την ουσία των προβλημάτων που μόλις περιέγραψα. Είναι διακοσμητικές ως επί το πλείστον. Και όπως είναι η συμφωνία στο τραπέζι, εξακολουθεί να είναι τρομακτικό χτύπημα στο σύστημα ασύλου, όπως περιέγραψα. Βιώσιμη λύση είναι μόνο μία ουσιαστικά. Καταρχάς, και οποιαδήποτε βιώσιμη λύση θα απαιτήσει την πολιτική βούληση συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων ηγετών. Γιατί οποιαδήποτε απόφαση να πάρθει, ακόμα και σε θεωρητικό επίπεδο, αν δεν εκτελεστεί στην πράξη, είναι κενό γράμμα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων κατευθείαν από την Τουρκία, με νόμιμες, ασφαλείς διόδους και με αξιοπρέπεια για αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά σε δεύτερο στάδιο ή στο επόμενο στάδιο ή ταυτοχρόνως, ένα ουσιαστικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης που πρέπει να λειτουργήσει και από την Ελλάδα προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα του προγράμματος μέχρι σήμερα από την Ελλάδα είναι απελπιστικά. Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι τελευταία νούμερα το Φλεβάρι μιλούσε για 600 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι απελπιστικά μικρός ο αριθμός. Και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί αλλιώς μιλάμε για εμπαιγμό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Και σίγουρα θα χρειαστεί και η ουσιαστική βοήθεια προς την Ελλάδα, παρά τα μεγάλα κενά και τις μεγάλες αδυναμίες, τόσο στη διαχείριση αλλά και στο συντονισμό. Θα χρειαστεί η ουσιαστική βοήθεια στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να παράσχει τα επίγοντα προς αυτούς τους πρόσφυγες, με την έννοια κάλυψη της διαμονής τους, αξιοπρεπείς συνθήκες, του φαγητού, της υγείας τους κτλ. Νομίζω υπόθηκε και να μην το επαναλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν για ένα μεγαλύτερο διάστημα στη χώρα και πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι και πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι και στην πράξη, όχι μόνο στη διακήρυξη, και πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι έχοντας τα βασικά, την αξιοπρεπή σύντηση, την αξιοπρεπή τους διαβίωση
και όσο το δυνατόν την αξιοπρεπή, το αξιοπρεπές μέλλον και για τα παιδιά τους. Γιατί νομίζω είναι ξεκάθαρο πλέον, το λένε και όλα τα στατιστικά, αλλά το βλέπουμε και όλοι και όλες στην Ιδωμένη, στον Πειραιά, παντού, ότι πάρα πολύ μεγάλο μέρος πλέον του πληθυσμού είναι οικογένειες με πολύ πολύ μικρά παιδιά. Πολλοί από αυτούς ακολουθούν τον αντίστοιχο δρόμο, τον οποίο ακολούθησαν άλλα μέλη της οικογένειας και έφτασαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και φυσικά ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι ένα σύστημα δικαιότερης κατανομής της ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το οποίο είμαστε, δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε, αλλά αυτός θα πρέπει να είναι ο τελικός στόχος, με εξασφάλιση νόμιμων και ασφαλών διόδων για τους ανθρώπους. Θα επαναλάβω ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά κάποιες αρχικές θετικές κινήσεις, δεν έχει ανταποκριθεί. Εμείς αδυνατούμε να αποδεχτούμε ότι ένα οικονομικό και κοινωνικό και πολιτικό μπλοκ των 500 εκατομμυρίων, από τα πιο ισχυρά παγκοσμίως, δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το φαινόμενο. Και ένα φαινόμενο που όντως αποτελεί μια πρόκληση όσον αφορά διαχείριση, έχει ουσιαστικά εξελιχθεί σε μια τόσο σημαντική κρίση, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τα μέσα να διαχειριστεί με ανθρώπινους όρους και σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά στοιχεία που θα ήθελα να αναφέρω και μπορούμε να συζητήσουμε επιπλέον αργότερα. Ευχαριστώ πολύ.